παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο για να έχουμε ακριβέστερα στοιχεία για τη χωροχρονική εξέλιξη του φαινομένου. Τα αρχαία πήγαν να πιθάνω στην κουπή. Ήμουν μόνη μου εδώ μέσα, δεν είχα κανέναν. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, κύριος Γιώργος Σταυρακάκης, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, κάνει λόγο για κύριο σεισμό, αν και κρατά κάποιες επιφυλάξεις. Θα έλεγα με πιθανότητες ότι πλέον μπορώ να εκτιμήσω ότι μάλλον είναι ο κύριος σεισμός. Αλλά προς Θεού, ο χρόνος, είπαμε πάλι, δεν είναι ικανός για να το πούμε με μεγάλη βεβαιότητα. Θα ελπίσουμε ότι ο σεισμός που έγινε ήταν ο κύριος σεισμός και δεν θα έχουμε κάτι χειρότερο. Όμως λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι σεισμολόγοι, συγκλίνουν στην άποψη πως τα 5,8 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Οι επόμενες 72 ώρες όμως είναι κρίσιμες. Με βάση το ιστορικό της περιοχής, νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα ο σημερινός σεισμός ήταν ο κύριος, παρόλο που δεν είμαστε ακόμα απολύτως 100% βέβαιοι, ωστόσο νομίζω ότι αυτό είναι το πιο πιθανό. Ίσως αύριο, μετά από τις καταγραφές που θα έχουμε σε όλο το 24ωρο που έχουμε μπροστά μας, θα μπορούμε να αποφανθούμε με πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε να είναι ο κύριος ο βασικός σεισμός αυτός. Υπάρχουν τα σεισμικές δονήσεις μικρότερες βέβαια. Ελπίζουμε να μην υπάρχει μεγαλύτερο σεισμός. Το σημερινό βράδυ θα είναι δύσκολο για τους κατοίκους της περιοχής. Από τη μέχρι τώρα καταμέτρηση των ζημιών, το 35% των κτισμάτων έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 8 οικογένειες πρέπει να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Έχω τέτοια ταραχή, τρώμε τα πόδια μου. Τι να σου πω, πεταχτήκαμε πάνω, 7,5 ώρα, δεν ξέρω τι ώρα ήταν. Εδώ κοντράριζε τα δακάρια εδώ πέρα, δεν πρόλαβα. Την ώρα που μου τελείωσε το σπουδό, πηγαίνω, σφινώνει η πόρτα εδώ πέρα και τάχασα. Έβλεπα τα τοβάρια που πήγαν εδώ και ήθελε. Όσοι από τους κατοίκους αυτούς μπορούν να μείνουν κάπου αλλού, να μην μείνουν στα σπίτια τους, αν μπορούν από μόνοι τους να το εξασφαλίσουν, αυτό έχει καλώς. Αν δεν μπορούν, σε συνεργασία με το Δήμο και την Ομαρχία, είπαμε ότι μπορούν να μείνουν και σε ξενοδοχεία όπου θέλουν και οι δαπάνες θα καλυφθούν από εμάς. Γιατί όμως χτυπήθηκαν ιδιαίτερα και πάλι τα κτίσματα στο Βαρθολομιό, ανάμεσά τους και καινούργιες κατασκευές, χτισμένες σύμφωνα με το νέο αντισεισμικό κανονισμό. Να γίνει διερεύνηση των αιτίων γιατί έγιναν αυτές οι ζημιές, διότι δεν φταίει απλά η ζημιά ή τα τούβλα ή τα διαχωριστικά. Είναι πιο βαθιά τα αίτια. Είναι εύκαμπτος ο σκελετός, μπορεί να φταίει ο σκελετός, επομένως θέλει μια σοβαρή μελέτη. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, καθώς και στην Αρκαδία και Κορινθία. Οι σεισμολόγοι δεν συνδέουν το γεγονός με την ενεργοποίηση του ηφαιστείου της Έτνα, αλλά κάνουν λόγο για ένα σεισμογενές ρήγμα το οποίο έχει ζωντανέψει, ενώ αποκλίνουν την πιθανότητα ο σεισμός να προκαλέσει την ενεργοποίηση και άλλων ρηγμάτων. Το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου σεισμού ήταν ότι είχαμε πολλές ζημιές προς μία κατεύθυνση στην πόλη του Βαρθολομιού. Αυτό εξηγείται γιατί είχαμε μια διάρρηξη από το κεντρικό Ιόνιο προς την πόλη του Βαρθολομιού. Και όσες κατασκευές ήταν πάνω σε αυτό το ίχνος του ρήγματος, όπως λέμε, είχαμε υπέστησαν σημαντικό βαθμό αστοχίας. Συνεργεία του ΥΠΕΧΟΔΕ και της Νομαρχίας βρίσκονται στις περιοχές που επλήκησαν και συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών.